Κάθε άλλο παρά φυσιολογικές είναι οι καιρικές συνθήκες αυτές τις μέρες, όπως επισημαίνουν οι μετεωρολόγοι. Η θερμοκρασία είναι σε ιδιαίτερα υψηλά για την εποχή επίπεδα. Παρ' όλα αυτά, έχουμε δει και υψηλότερες και φοβάμαι ότι αυτές τις υψηλότερες του παρελθόντος μάλλον θα τις δούμε προς το Σαββατοκύριακο, μιας και όλη αυτή η κατάσταση είναι απόρρια, είναι δηλαδή αποτέλεσμα μιας πολύ έντονης θερμής αέριας μάζας, η οποία κινείται από τα νότια. Όσο θα περνάνε οι μέρες και θα κόψουν οι νοτιάδες, αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα το νησί να λειτουργεί πλέον ενιαία, δηλαδή οι θερμοκρασίες θα δούμε να είναι αντίστοιχα υψηλές και στο νότο και αντίστοιχα και στο βορρά, βέβαια προς το Σαββατοκύριακο θα τις δούμε να παρουσιάζονται αρκετά αυξημένες, πάντα όμως διατηρώντας τις μέγιστες τιμές να σημειώνονται σε περιοχές όπου οι γεωμορφολογικές συνθήκες και κάποια άλλα δυναμικά αίτια θα ευνοούν. Το ρεύμα από την Τετάρτη στρέφεται από βόρειο-βορειοδυτικό με ένταση που δεν θα ξεπερνά τα 3 μποφόρ και κατά τόπου στα 4. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να μην επιτρέψει τη θερμοκρασία να ανέβει σε αυτά τα τόσο υψηλά επίπεδα. Παρόλα αυτά, εξαιτίας του ότι η θερμή εισβολή δεν υποχωρεί και πάρα πολύ, υποχωρεί πάρα πολύ ελάχιστα, θα έχει σαν αποτέλεσμα να διατηρεί θερμοκρασία στο νησί μας κοντά στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου και κατά τόπους ενδεχομένως η θερμοκρασία να είναι και λίγο πάνω από τους 30 βαθμούς. Βέβαια το βράδυ είναι αισιόδοξο το γεγονός ότι οι θερμοκρασίες θα επιστρέφουν σε χαμηλότερα ανεκτά επίπεδα και έτσι θα υπάρχει αυτή η εκτόνωση ώστε να μην μιλήσουμε σε καμία περίπτωση για συνθήκες καύσωνα. Την Πέμπτη θα συμβεί κάτι αντίστοιχο. Πάλι βοριάδες λίγο όχι ιδιαίτερα ενισχυμένοι, θα είναι στα 2 με 3 τοπικά το μεσημέρι μέχρι και 4 μποφόρ εξασθενώντας το βράδυ. Οι θερμοκρασίες θα κοιμαθούν περίπου στα ίδια επίπεδα, ίσως και λίγο υψηλότερα για τις δυτικές περιοχές. Από την Παρασκευή όμως η θερμή εισβολή θα γίνει πιο έντονη και θα διαρκέσει και το Σαββατοκύριακο με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 20 βαθμούς Κελσίου το πρωί και να κορυφώνεται στους 32 ή ακόμα και στους 34 βαθμούς. Το φαινόμενο συνοδεύεται και από μεταφορά αφρικανικής σκόνης, όχι όμως σε τόσο έντονο βαθμό. Βαδίζουμε προς ένα θερμότερο κλιματικό σύστημα, το οποίο είμαστε αναγκασμένοι να προσαρμοστούμε κάτω από αυτές τις συνθήκες και βέβαια αυτό που γίνεται η μεγάλη κουβέντα, το αν το προκαλεί ο άνθρωπος ή οτιδήποτε άλλο, εγώ θα έλεγα ότι μία είναι η απάντηση, όπως και τώρα που έχουμε αυτά τα προβλήματα, είναι ο σεβασμός, ο απόλυτος όμως σεβασμός απέναντι στο περιβάλλον.